Λοιπόν, ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι εδώ κοντά μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακούσατε και όσα είπε και ο Δήμαρχος στη Ρόδο. Μίλησε για λοιπή φύλαξη. Εν πάση περιπτώσει, μίλησε για αυξημένες ροές. Είναι αυξημένες οι ροές, δεν θα το αμφισβητήσω. Ευνοεί και ο καιρός, έτσι. Ευνοεί ο καιρός, ευνοεί η εποχικότητα. Περιμένω και το Σεπτέμβριο αυξημένες ροές. Ίσως και τον Οκτώβριο, αν ο καιρός πάει καλά. Ω γνωστό, στο Νότιο Αιγαίο το καλοκαίρι πλέον παρατείνεται. Από εκεί και πέρα, και πέρυσι ήταν αυξημένες οι ροές αυτή την εποχή. Mm-hmm. Οι ροές δεν είναι περισσότερο αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πέρυσι τέτοια εποχή. Ωραία. Γιατί ακούω και διάφορα λίγο τώρα, υπερβολικά. Ο τρόπος αντιμετώπισης έχει αλλάξει. Και πέρα, θα έχει ενισχυθεί, διότι αν έχουμε αυτό στις ακτές της Ρόδου, όπως δείχναμε και στην Ικαρία, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη εβδομάδα, να βγαίνουν βάρκες και να έρχονται άνθρωποι από τη γείτονα. Υπάρχει θέμα. Βέβαια υπάρχει θέμα. Και κανείς δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει θέμα. Οι ροές είναι αυξημένες. Προφανώς εκεί πέρα κάτω στο Νότιο Αιγαίο και οι διακινητές λειτουργούν μια, να το πω έτσι, αποτελεσματική επιχείρηση όσον αφορά τη διακίνηση των παράνομων μεταναστών. Γι' αυτόν τον λόγο υπεστήριζα πάντα και προχθές που συνομίλησα για μία ώρα περίπου τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομολογό μου, συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι μια εγκληματική δραστηριότητα, ευθέως εγκληματική δραστηριότητα, η οποία πρέπει να καταπολεμηθεί ή δυνατόν με συνεργασία Ελλάδας-Τουρκία σε αυτόν τον τομέα. Κυρίως στην Τουρκία, γιατί από εκεί ξεκινούν οι διακινητές. Εκεί οργανώνονται, έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Ασφαλώς. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα εκεί, υπάρχει συνεργασία? Υπάρχει. Το πράγμα δεν είναι στο μηδέν και υπάρχει συνεργασία μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αρχών. Απλά πρέπει να ενταθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί όσο το έγκλημα κυριαρχεί ή εν πάση περιπτώσει εμφανίζει αποτελέσματα, προφανώς προκύπτει μεγαλύτερη ανάγκη συνεργασίας για να καταπολεμηθούν τα κυκλώματα παράνομων διακινητών. Παρόμοια είναι η κατάσταση. Χθες συνελήφθησαν τρεις παρεμπιπτόντως από το λιμενικό κατά το μενού της θεσινής μέρας, γιατί κάθε μέρα έχουμε περιστατικά, ας πούμε, αποτροπών, συλλήψεων κτλ. Τρεις διακινητές. Διακινητές θεωρούνται αυτοί που έχουν στα χέρια το τιμόνι και οδηγούν τη βάρκα, τη λέμβο, οτιδήποτε είναι, το φουσκωτό, προκειμένου να φτάσουν από τα μικρά ασιατικά παράλια στα νησιά μας. Θεωρώ ότι έχει να κάνει η πολιτεία κάποιες παρεμβάσεις και σε αυτό, και όχι μόνο σε επίπεδο εντονότερης παρουσίας αστυνομίας και λιμενικού στα νησιά. Ασφαλώς και χρειάζονται ενίσχυση λόγω των περιστάσεων αυτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τους μήνες της τουριστικής σεζόν. Για παράδειγμα, έστω ότι παραδίδονται 50% άνθρωποι οικειοθελώς για να συλληφθούν και να φυλαχθούν στο κρατήριο της αστυνομίας. Καταλαβαίνετε ότι για να τους φυλάξουν αυτούς χρειάζεται μισή αστυνομική δύναμη ενός μισού νησιού. Και πώς θα πας να πάρεις και τους υπόλοιπους να τους συλλάβεις? Τι θα κάνει τώρα? Δηλαδή, ο Δήμαρχος λέει ότι κυκλοφορούν, κοιμούνται στα πάρκα. Έχουμε βίντεο και εμείς, μας έχουν στείλει αρκετά βίντεο, η αλήθεια είναι, που αφοδεύουν, γιατί δεν έχουν και που να πάνε οι άνθρωποι στο κέντρο. Αυτά πώς αντιμετωπίζονται? Τα παρεμπίπτοντα ασφαλώς βαρύνουν την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία πρέπει να, με κάποιο τρόπο να διατηρήσει την. Με ποιο τρόπο? Δεν έχουν κονδύλια, δεν έχουν τίποτα. Κοιτάξτε, είμαστε σε μια συνεννόηση με τους δημάρχους, ιδίως των μικρών νησιών, αλλά και της Ρόδου που εμφανίζει αυτή την πίεση αυτή τη στιγμή. Ήδη έχουν μεταβεί στη Ρόδο παράγοντες του Υπουργείου Μετανάστευσης. Οι Γενικοί Γραμματέας Υποδοχής και Ασύλου ήταν εκεί πριν από ένα-δύο μήνες, συζητώντας με τις τοπικές αρχές πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και πώς μπορούμε να συνδράμουμε στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Θα πάμε στη Ρόδο, θα συζητήσουμε τις τοπικές αρχές για να δούμε τι θα κάνουμε. Στο αναμεταξύ όμως θα πρέπει να διαχειριστούμε και τις παράνομες ροές μέρα με τη μέρα. Καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιοι αποβιβάζονται σε ένα νησί όπου δεν υπάρχει δομή, θα πρέπει αμέσως να μεταφερθούν με πρωτοβουλία του λιμενικού ή της αστυνομίας σε νησί με δομή. Η πλησιέστερη στην Κρόδο δομή είναι αυτή στο νησί της Κο, η οποία και αυτή εμφανίζει κάποιες, να το πω έτσι, αυξημένες πληρότητες. Ενώ γενικά δεν χωράει άλλο, η κατάσταση δηλαδή, δομές της χώρας, νησιά και εσωτερικό, θα έλεγα είναι ελεγχόμενη, 50% ποσοστό πλήρωσης των δομών. Στην ΚΟ, λόγω αυτής της πίεσης στο Νότιο Αιγαίο, εκεί η πληρότητα είναι περίπου στο 80%. Άρα η ΚΟ δεν έχει πολλά περιθώρια να υποδεχθεί πολλούς περισσότερους. Παρόμοια είναι η κατάσταση. Εκτός αν φεύγουν από την ΚΟ σε μετακτικό ρυθμό και πηγαίνουν στην Εδωχώρα. Διότι ξέρετε, από αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται,
Όλοι θέλουν να φύγουν, καλά, να καταθέσουν έτσι για άσυλο, να διεκπαιρεωθεί αυτή γρήγορα και να φύγουν στην Ευρώπη. Και στην Κρήτη, κύριε Υπουργέ. Γιατί στην Κρήτη είχαμε αρκετά μηνύματα. Στην Κρήτη έχουμε τώρα τελευταία αφήξεις, οι οποίες όμως δεν γίνονται με αυτή τη συχνότητα. Ένα ταξίδι από το Λιβικό Πέλαγος, που διασχίζει το Λιβικό Πέλαγος, δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση όσο ένα ταξίδι ολίγων λεπτών με ένα ταχύπλο που αναπτύσσει μεγάλες ταχύτητες από τα μικραστικά τα παράλια στη Ρόδο ή στη Σύμη, ας πούμε. Έτσι, είναι πιο δύσκολο ταξίδι, επομένως δεν είναι τόσο συχνό αυτό το φαινόμενο. Πλην όμως τώρα τελευταία έχουμε και εκεί ανθρώπους που αποβιβάζονται στην Νότια Κρήτη. Και μεταφέρονται αυτοί κατευθείαν στην Ελλάδα. Πριν σας καλημερίσουμε, κύριε Υπουργέ, τελευταίο ερώτημα. Τι γίνεται με τους μετανάστες εργαζόμενους τώρα που αναζητούν οι επιχειρήσεις? Λοιπόν, αυτό για μένα είναι μεγάλη πρόκληση για το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, γιατί είναι μια ανάγκη καταρχάς ελληνικής οικονομίας. Άλλο η παράνομη μετανάστευση, αυτοί δηλαδή που έρχονται μέσω των λαθροδιακινητών από τα νησιά μας κτλ. Καταθέτουν αίτηση ασύλου με απότερο σκοπό να μετακινηθούν κάπου στην Ευρώπη. Και άλλο η νόμιμη μετανάστευση που γίνεται με τη διαδικασία της μετάκλησης από κάποια άλλη χώρα, δηλαδή μια διοικητική διαδικασία που φέρνει εργαζόμενους για να δουλέψουν στην Ελλάδα. Μεγάλη ανάγκη στις κατασκευές, στην πρωτογενή παραγωγή. Σε κάνα δύο μήνες θα πρέπει να μαζευτούν οι ελιές. Δεν ξέρω ποιος το κάνει αυτό, γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού μεγαλού. Κάποιοι. Και υπάρχουν ήδη συνεταιρισμοί αγροτικοί που το εφαρμόζουν και κάνουν μετακλήσεις ομάδας εργαζομένων από τρίτες χώρες. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει πιο οργανωμένα. Υπάρχουν σε ισχύ διμερείς συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών, όπως ας πούμε η Αίγυπτος. Αυτές και δουλεύουν και δεν δουλεύουν. Για παράδειγμα, βάσει αυτής της συμφωνίας, ναι, η Αίγυπτος έχει προσφέρει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με 5.000 ονόματα υποψηφίων Αιγυπτίων να εργαστούν στην Ελλάδα. Μπαίνει μέσω εργοδότης, δεν ξέρω γιατί δεν δουλεύει μέχρι τώρα, ίσως να έχουμε έλλειμμα ενημέρωσης, οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε να ενημερωθούν καλύτερα ενδιαφερόμενοι εργοδότες. Θα μπορεί να μπει μέσα ένας εργοδότης και να δει τα προφίλ κάποιων εργαζομένων και να επιλέξει κάποιους από αυτούς. Από τα 5.000 αυτά ονόματα έχουν επιλεγεί, έχουν εγκριθεί να έρθουν να δουλέψουν στην Ελλάδα μόνο 5. Επομένως, αυτό δεν δουλεύει και πρέπει να το βελτιώσουμε. Πρέπει να ενημερωθούν καλύτερα οι εργοδότες. 5 στους 5.000 έχουν εγκριθεί να έρθουν να δουλέψουν στην Ελλάδα. Άρα δεν δουλεύει καθόλου αυτό το σύστημα. Τι συμβαίνει, έχουμε έλλειμμα ενημέρωσης, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέλουν οι Έλληνες εργοδότες, αυτοί που έχουν προσφερθεί ως υποψήφοι να εργαστούν στην Ελλάδα σε αυτή την πλατφόρμα. Πρέπει να δούμε τι γίνεται. Αλλά η συμφωνία υπάρχει. Καλημέρα, αναζητούμε και άλλες συμφωνίες και με άλλες χώρες. Θεωρώ ότι μέσα στο χειμώνα θα έχουμε ολοκληρώσει την πρότασή μας, γιατί το έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, εμείς επανερχόμαστε.